Κύριε Συντηγάκη, εγώ έχω την αίσθηση ότι εσείς δεν θα συμφωνήσετε ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Μάγος είμαι. Ναι, διότι και οι δύο ομονοούν προς την ίδια κατεύθυνση. Η απελευθέρωση της ενέργειας, που αποτελεί και τη βασική αιτία που έχουμε οδηγηθεί εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι αποτελούν την συνισταμένη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τα επιδόματα κοροϊδία, ούτε το πλαφόν μπορεί να ανακουφίσει το λαϊκό εισόδημα. Μα ξέρετε, πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ έμεσους και άμεσους φόρους πλήρωσαν τα νοικοκυριά μόνο το 9 Γενάρη-Σεπτέμβρη. Και έγινε και υπέρβαση μάλιστα του στόχου του κρατικού προϋπολογισμού κατά 5 δισεκατομμύρια. Αυτό όμως, ξέρετε τι, αποτελεί πάρτι στην κυριολεξία για το μεγάλο κεφάλαιο με το Ταμείο Ανάκαμψης, τους επενδυτικούς νόμους, απαλλαγές και προνόμια. Και μάλιστα το νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση φόρων κατά 1,6 δισεκατομμύρια για το 2003. Κύριε Συντηγάκη, σαρώνει στην κυριολεξία. Για να βοηθήσουμε λίγο την κουβέντα. Ναι. Προήρθαν από, από τα αυξημένα έσοδα από το φόρο προς να δούμε τι λέει ο κύριε Συντηγάκη, με εσάς θα ολοκληρώσουμε. Κύριε Παπαδάκη, κύριε Αναστασοπούλου, αυτό που γνωρίζουν οι τηλεθεατές, οι εργαζόμενοι συνολικά, είναι η διαχρονική φορολογιλασία που πληρώνουν πάνω από το 95% των συνολικών έμεσων και άμεσων φόρων την ώρα που επιχειρηματικοί όμιλοι απολαμβάνουν πλήρη φορολογική ασυλία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η διέξοδος για τα λαϊκά στρώματα δεν είναι ούτε οι επιδοτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τα πλαφόν του ΣΥΡΙΖΑ, αφού και οι δύο προτάσεις επιτυχίας επιδοτούν τους επιχειρηματικούς ομίλους που μένουν στο απειρόβλητο. Μάλιστα. Το ακριβό μείγμα αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τις κατευθύνσεις ευρωπαϊκής. Την έξοδο από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Λοιπόν. Με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Και να δοθούν χρήματα έτσι ώστε να απαλληθεί ο πόλος των εργαζομένων. Όπως στην Κρήτη με τις πλημμύρες. Που δίνουν πάλι ψίχουλα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και αφήσαν τα κυβερνητικά κλιμάκια. Αν δεν έλεγε και για την Κρήτη, κριτικός είναι.